Υπάρχει αυτή η δυνατότητα που μας δίνεται από το φύλλο Εφημερίδος Κυβερνήσεως στο άρθρο 6 που λέει ότι μπορεί να γίνει ένα μετάδοση στα τοπικά μέσα ή στα εθνικά μέσα σε συνεργασία με τους σταθμούς. Ευτυχώς υπάρχει ο ΔΥΡΑΣ, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, τον πρόεδρο του ΔΥΡΑΣ, εσάς το προσωπικό του ΔΥΡΑΣ και θα προσπαθήσουμε να μεταδώσουμε τις ακολουθίες που θα γίνονται και κλεισμένων βέβαια των θυρών. Για να μπορούν να συμμετέχουν και οι πιστοί μας. Εξάλλου, η προσευχή είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμμετέχει κανείς, είτε είναι ελεύθερος, είτε είναι φυλακισμένος με οποιαδήποτε μορφή φυλακής, αν το σκεφτούμε αυτό και αν το κατανοήσουμε. Και εγώ είμαι ευγνώμων και στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του ΔΥΡΑΣ και σε εσάς, γιατί θα δοθεί μια ευκαιρία έτσι, λίγης θεραπείας αυτής της ανάγκης της έντονης για τους πιστούς. Θα πρέπει να επισημάνουμε βέβαια ότι τη στιγμή που θα γίνεται η λειτουργία θα γίνονται με κλειδωμένες τις πόρτες, δεν θα μπαίνει κοινό και θα γίνεται ακριβώς με πολύ λίγα άτομα, δηλαδή ο ιερέας, ο νεοκόρος, ο ψάλτης και ένα άτομο από τον ΔΥΡΑΣ. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Ακριβώς για να μπορούμε να κρατήσουμε και αυτό που επιτάσσει ο νόμος, διότι είμαστε σε μια κατάσταση πολέμου τώρα. Είναι ένας άλλου είδους πόλεμος, τα είπαμε αυτά, να μην ξαναπαναλαμβάνουμε τα ίδια. Και η προσοχή μας πρέπει να είναι πιο έντονη για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε, εύχομαι σύντομα, και αυτό το πρόβλημα για να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Γιατί... Σεβασμιότατε, η απόφαση είναι μέχρι τις 31 του Μάρτη. Επομένως, ο προγραμματισμός αυτός γίνεται μόνο μέχρι 31 του μήνα και μετά θα το επανεξετάσουμε το ζήτημα. Τι θα το επανεξετάσουμε ανάλογα με τις οδηγίες που θα δώσει το κράτος, οι υπηρεσίες, οι υγειονομικές. Και βέβαια θα έχουμε αυτή την ίδια συνεργασία με τον Δήμο, με τον ΔΥΡΑΣ, με εσάς. Και σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά και όλα θα είναι καλά. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε σε ό,τι αφορά την ανησυχία των πιστών, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δέχεστε πάρα πολλά τηλέφωνα και ζείτε την αγωνία των πιστών οι οποίοι θέλουν να εκκλησιαστούν. Μερικές φορές τα πράγματα είναι και λίγο πιο ακραία. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Δηλαδή, να μην αρχίσουμε να λέμε ποιος είναι πιο πιστός από ποιον και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η πίστη μας. Καταλάβατε, αυτά είναι πράγματα τα οποία η ανάγκη αυτή μας επιβάλλει να τα χρησιμοποιήσουμε και να δούμε με ποιο τρόπο θα προφυλάξουμε ο ένας άνθρωπος τον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, να λειτουργήσει λίγο η λογική μας και για να λειτουργήσει η λογική θα πρέπει η πίστη να είναι αληθινή. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και φαινόμενα πίστης που δεν είναι πίστη. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τι είναι η πίστη μας ακριβώς. Και αυτή είναι η πίστη που θα μας σώσει και σε αυτή την περίοδο και σε κάθε περίοδο. Έθελα έτσι την τοποθέτησή σας σε ό,τι αφορά το διάγγελμα του Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης μας μίλησε με έναν τρόπο που γαλήνεψε τις καρδιές μας, όπως το κάνει συνεχώς εξάλλου. Έχει βαθύτατη την ευθύνη, είναι πολύ προβληματισμένος, προσεύχεται από το φανάρι. Ήδη το Πατριαρχείο μας, όπως ξέρετε, είναι μοναστήρι. Έχει τη δομή και κατ' ουσίαν είναι μονή. Με ηγούμενο τον Παναγιώτο, τον Οικουμενικό Πατριάρχη μας. Λοιπόν, και εκεί του θα λειτουργήσουν και εκείνοι με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Με κλειστές τις πόρτες του μοναστηριού, μόνο η μοναστική κοινότητα, η οποία εμπερικλείται, η αισιοκατάκυλη δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι μένουν μέσα, είναι τα κελιά τους εκεί. Ήδη σταμάτησαν να λειτουργούν και τα γραφεία όπως ανακοινώθηκε, αλλά δεν σταματάει η προσευχή και δεν σταματάει η δυνατότητα της σχέσης του ανθρώπου με τον άνθρωπο. Είμαστε εδώ στο Σεβασμιότατο, ο οποίος εκπροσωπεί την Εκκλησία στο νησί μας και έτσι και εμείς σαν Δήμος με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας θα ήθελα να ανακοινώσω ύστερα από μια συζήτηση στους εργαζομένους οι οποίοι θα τηρούσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που μας έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Είναι τιμή μας σαν ΔΥΡΑΣ, σαν Δημοτικός Ραδιοτοπικός Σταθμός της ΚΟ να προσφέρουμε την Εκκλησία στις δύσκολες στιγμές. Πώς να βοηθήσουμε τον κόσμο. Να μεταδώσουμε τη Θεία Λειτουργία σε κάθε σπίτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα μας Μαρία, διότι ίσως όσο ποτέ άλλοτε η κοινωνία και ο Έλληνας έχει ανάγκη την πίστη του. Αυτό είναι το βασικότερο, ότι είναι μια ανάγκη για προσευχή, μια ανάγκη για εκκλησιασμό και κυρίως από τους ανθρώπους της Εκκλησίας και μάλιστα με την πρωτοβουλία του και ο Σεβασμιότατος θα είναι παρόν σε αυτές τις λειτουργίες. Είναι χαρά μας βεβαίως και το έχουμε ανάγκη όπως σας είπα, διότι πρέπει να κοιτάξουμε και να είμαστε άνθρωποι, να πρέπει να είμαστε δίπλα στον συνάνθρωπό μας. Η Εκκλησία αυτές τις δύσκολες εποχές θα μας γαλινέψει την ψυχή μας. Πρέπει να επηρεατήσει ηρεμία, διότι δεχόμαστε, όπως είπε ο Πρωθυπουργός και όπως προείπε και ο Δέσποτας, σε έναν άτυπο πόλεμο.
Δεν υπάρχει καλύτερο συμπαραστάτη για το μυαλό και την ψυχή του συνανθρώπου μα πέρα από την Εκκλησία μα. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι και πρέπει να είμαστε κοντά στην Εκκλησία, όπως η Εκκλησία είναι κοντά σε εμάς. Ο προγραμματισμός του Δειράς για τις λειτουργίες αυτές είναι μέχρι πότε, Πρόεδρε? Κοιτάξτε να δείτε, από σήμερα, ύστερα από τη συνάντηση των εργαζομένων, το οποίο σας το ξαναλέω, τα μέτρα που θα προβληθούν για το προσωπικό του Δειράς θα είναι τα απαραίτητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην διακινδυνεύσει κανένας τη σωματική ακεραιότητα. Μαζί με το άρθρο που προέφερε ο Δέσποτας, που είναι κλειστές οι εκκλησίες και θα λειτουργούν με το προσωπικό ανάγκη, δηλαδή τον εκάστοτε παπά, τον ψάλτη, τον νεοκόρο, θα είναι και ο κάμεραμάν του Δειράς να μεταδίδει. Θα θέλουμε να κάνουμε ένα καλό, αλλά προσοχή να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση τους εργαζομένους. Αυτό θα γίνεται με βάση του προγράμματος του Δέσποτα σε εμάς, το οποίο θα ανακοινώνουμε μέρα με τη μέρα στο Κουακό λαό, πότε θα μεταδίδουμε τις λειτουργίες που θα δούμε πώς θα γίνει. Αυτό είναι μέρη στις 31 Μαρτίου, όπως είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση. Μέρη στις 31 Μαρτίου πάμε μέρα-μέρα.